Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το ΤΑΙΚ Βοντό, όπου πραγματοποιείται το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή δίνει πάλι το παρόν, όπως είχε κάνει και στο πρώτο συνέδριο, με 4 μέρες ζωντανή αναμετάδοση για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωσή σας. Ο λόγος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αυγής, κύριο Δημήτρη Στούμπο. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν. Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνει για πολλές δεκαετίες η Αυγή έχει περάσει πλέον σε μια άλλη φάση από το προηγούμενο συνέδριο που παρουσίασε προηγουμένως η συνάδελφος η Νατάσα Γιάμαλη. Θέλουμε να υποδεχθούμε όσους θελήσουν να παρακολουθήσουν ζωντανά τις εργασίες του συνεδρίου και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που κάνει και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η εφημερίδα μας ως πρωινή εφημερίδα της αριστεράς σε μια προσπάθεια με πληρότητα και συνέχεια και αρκετές συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με συνέδρους και άλλες συζητήσεις να παρουσιάσει όσο γίνεται το περιεχόμενο, τις στοχεύσεις και σε τελευταία ανάλυση τα αποτελέσματα αυτά του συνεδρίου που γίνεται σε μια συγκυρία αρκετά σημαδιακή έχοντας την αριστερά για πρώτη φορά στην κυβέρνηση αντιμετωπίζοντας πρωτόγνωρες δυσκολίες και μια βαριά συμφωνία που την έχει αναγκάσει σε μια σειρά συμβιβασμούς όμως ταυτόχρονα δίνει την ταυτότητά της σαν μια διαρκής πολιτική προσπάθεια κάλυψης των βασικών κοινωνικών αναγκών και δεδομένων και ταυτόχρονα να φτερουγήσει σε μια πολιτική πρωτοβουλία που να δώσει μια διέξοδο και στο χώρο της χώρας μας και στην Ευρώπη. Απλά θα ήθελα να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν ενδεχομένως για πρώτη φορά ότι η Αυγή είναι η πρώτη εφημερίδα που άνοιξε ιστοσελίδα στη χώρα μας το 1992. Πολλοί δεν το ξέρουν, πολλοί δεν το θυμίζουν, ίσως ο ανταγωνισμός έχει γίνει πολύ σκληρός και ότι πρόσφατα, πριν από περίπου 4 χρόνια, αναβαθμίσαμε αυτή την ιστοσελίδα σε μια προσπάθεια συνεχούς ροής με προσλήψεις νέων συναδέλφων. Ανάμεσά τους είναι και οι 2 συναδέλφισσες που είναι σήμερα μαζί μας και που θα έχουν και ένα βαρύ φορτίο αυτές τις ημέρες για τη δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου, τις συζητήσεις και την όλη προσπάθεια. Μαζί και με άλλους συναδέλφους που βέβαια δεν τους βλέπετε, ενδεχομένως δεν θα μπορέσετε να τους δείτε, αλλά που συνεχίζουν να δουλεύουν είτε στην ιστοσελίδα της Αυγής, είτε στην παραγωγή της καθημερινής εφημερίδας που κάθε μέρα μπορείτε να βρείτε στα περίπτερα για να τη στηρίξετε γιατί χωρίς την χάρτινη έκδοση όπως και χωρίς την ιστοσελίδα δεν θα είναι εύκολο να τα βγάλουμε πέρα. Θα ήθελα σαν τελευταία προσπάθεια από τη δική μας την πλευρά να τονίσω τη σημασία που έχει η αριστερή φωνή στα μέσα, μια αριστερή φωνή που δεν έχει να κάνει ούτε με την κυβερνητική συγκυρία, ούτε απλά με τη συγκυρία αυτής της κατά βάση συντηρητικής και προβληματικής Ευρώπης, αλλά μια αριστερή φωνή που προσπαθεί να είναι δίπλα στους νέους, δίπλα στην προσπάθεια των χώρων της εργασίας και του πολιτισμού, δίπλα σε μια πολιτική προσπάθεια που πρέπει να δώσει διέξοδο σε πιο πλουραλιστικά, δημοκρατικά και πιο κοινωνικά μέσα. Εμείς θα είμαστε σε λίγο μαζί σας από το Web TV της Αυγής, μαζί με τον Άσο Ηλιόπουλο να σχολιάσουμε τα του συνεδρίου. Είναι μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι ως τελευταία παράκληση να πείτε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται για το Web TV της Αυγής που θα καλύψει τις διαδικασίες του συνεδρίου για να μπορέσουν να μας δουν κι αυτοί. Να είστε καλά. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλησπέρα.
Καλημέρα και πάλι από το Taekwondo. Είμαστε εδώ με τον πρώτο συνομιλητή, παύλα συνεντευξιαζόμενο, τον Νάσο Ηλιόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Νάσο, τι να περιμένουμε από αυτό το συνέδριο? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο στο συνέδριο η συζήτηση που θα γίνει και στο κομμάτι του απολογισμού. Τα 3 χρόνια που έχουν περάσει από το προηγούμενο συνέδριο έχουν πίσω τους μια τεράστια ιστορική εμπειρία και πείρα η οποία πρέπει να κατανοηθεί και να κατανοηθεί με ένα κριτικό τρόπο για να δούμε τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Και επίσης αυτό το οφείλουμε και στους Ευρωπαίους συντρόφους, γιατί η μάχη που δίνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι απλά μια ελληνική μάχη. Όλες οι συγκρούσεις με τις οποίες εμείς ήρθαμε αντιμέτωποι είναι και συγκρούσεις που έχουν βαθιά ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το πώς το κόμμα θα μπορέσει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα και στο προγραμματικό του κομμάτι, το οποίο σημαίνει όμως και στο κομμάτι της πολιτικής του πρακτικής. Με την έννοια ότι να δούμε την κομματική οπτική για το πρόγραμμα, πώς αυτό μεταφράζεται σε καθημερινή δράση μέσα στους κοινωνικούς χώρους, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και να μην είχαμε το πολύ σκληρό και δύσκολο πλαίσιο το οποίο έχουμε σήμερα, μια κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει με διατάγματα, δεν μπορεί να αλλάξει με υπουργικές αποφάσεις, αν δεν υπάρχει ενεργό συμμετοχή από τη μεριά των ανθρώπων που έχουν και συμφέρον και ευθύνη να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Νάσο, είναι εύκολο να συνδυαστεί κόμμα και διακυβέρνηση και πού τελειώνει το ένα και πού ξεκινάει το άλλο? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο να συνδυαστεί και δεν είναι καθόλου εύκολο να συνδυαστεί όταν έχεις και ένα τόσο σκληρό πλαίσιο μη κανονικότητας. Δηλαδή, δεν θα ήταν φυσιολογικό ακόμα και σε διαφορετικές συνθήκες της δεκαετίας του 90 ή των αρχών του 2000. Σήμερα, μέσα σε όλο το πλαίσιο της κρίσης, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να καταφέρεις να συνδυαστεί, για να μην φαίνεται ότι δεν απάντησα κάτι, επίσης, προφανώς είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα και τα όρια. Αλλά αυτό το οποίο έχεις ευθύνη να καταφέρεις να συνδυάσεις είναι το πώς η δράση του κόμματος μέσα στην κοινωνία, μέσα στους κοινωνικούς χώρους, θα μπορεί να αλλάζει το σχετισμό, να δημιουργεί χώρο, έτσι ώστε και η κυβέρνηση να έχει περισσότερο χώρο να κινηθεί, ειδικά και στα κομμάτια που δεν μπλέκονται με τη διαπραγμάτευση, αλλά έχουν σχέση με τα κομμάτια των δικαιωμάτων, των ελευθεριών που σχετίζεται με όλη τη σύγκρουση μέσα στην ελληνική κοινωνία. Την ίδια στιγμή όμως και η κομματική δράση να είναι η απαραίτητη προωθητική κριτική που πρέπει να υπάρχει προς την κυβέρνηση, γιατί τον καλύτερο ή την καλύτερη συντρόφισσα ή σύντροφο να πάρεις και να τον βάλεις σε μια διοικητική θέση, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το κράτος, η θεσμή, η διοίκηση έχει τον τρόπο να σε καταπιεί, να σε αφυδατώσει, να σε στεγνώσει, αν χάσεις την κοινωνική οπτική την οποία μπορεί και πρέπει να προσφέρει το κόμμα και μέσα από τη δράση του, ας πούμε, μέσα στην κοινωνία. Να σε ρωτήσω, εσένα η εξειδίκευσή σου με βάση, αν θες, το χαρτοφυλάκιό σου, το κομματικό. Πολιτική χρέωση, πολιτική χρέωση. Είναι τα εργασιακά. Είμαστε μπροστά σε μια ακόμη πολύ κρίσιμη αξιολόγηση. Ζούμε λίγο το μαρτύριο της σταγόνας, αν θες. Πώς, αν έχουμε κατοχυρώσει, τι θα πρέπει να θεωρήσουμε στα εργασιακά, ότι στο σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει είμαστε επιτυχημένοι? Τι είναι, ποια θα είναι η ήττα, ποια θα είναι η νίκη, ποιο θα είναι το ίσα βάρκα ίσα νερά? Αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των εργασιακών η διαπραγμάτευση έχει, ας πούμε, δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το αμυντικό επίπεδο, αυτό το οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε, την περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, όπου αποκρισταλώνεται στην διαπραγμάτευση για τις ομαδικές απολύσεις, στην ανταπεργία, το lockout δηλαδή, και στην αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, όπου οι προτάσεις από τη μεριά ειδικά του ΔΝΤ είναι σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το δικαίωμα στην απεργία. Το δεύτερο επίπεδο είναι το να καταφέρεις να επανέλθει αυτό το οποίο ορίζουμε ως συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να επανέλθει ουσιαστικά. Όταν αναφέρεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπάρχουν μια σειρά από μεταβλητές, οι οποίες με έναν τρόπο ορίζουν συνολικά αυτή την έννοια. Είτε μιλάμε για την επεκτασιμότητα των κλαδικών, την αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης, τη μετενέργεια, τη διατησία και πάει λέγοντας, και προφανώς την αναφορά του κατώτατου μισθού στη διαπραγμάτευση ανάμεσα στα εργοδότες και εργαζόμενους. Νομίζω ότι το πόρισμα που έχει βγει ήδη από την Επιτροπή για τα Εργασιακά είναι ένα πόρισμα το οποίο είναι πολύ πολύτιμο εργαλείο. Είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει μάχη έτσι ώστε αυτό το πόρισμα να αποτελέσει τη βάση. Πιστεύω ότι φαίνεται για πρώτη φορά ότι έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε τα χειρότερα και να γίνουν κάποια βήματα μπροστά, δηλαδή να επανακτηθούν δικαιώματα τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν κατάφερες και στα δύο επίπεδα να έφερες αυτό που ήθελες, υπάρχουν πάρα πολλά βήματα ακόμα να γίνουν, έτσι ώστε να πεις ότι στην αγορά εργασίας έχω αντιμετωπίσει όλη αυτή τη ζούγκλα που έχει επικρατήσει με τους ενοικιαζόμενους, τους εργολάβους που είναι στο δημόσιο, στο ιδιωτικό κτλ. Και άρα χρειάζεται ειδικά το κόμμα να γνωρίζει ότι αυτή η μάχη δεν κερδίζεται απλά σε μια διαπραγμάτευση.
Δεν γίνεται ένα κόμμα της αριστεράς να μην είναι μέσα σε όλους τους μικρούς και μεγάλους καθημερινούς εργατικούς αγώνες, όχι με την ενάντια με την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι άνθρωποι της αριστεράς να είναι εκεί, να είναι στα σωματεία, να δίνουν μάχη ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Και άρα αυτό είναι και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να συζητήσει και το κόμμα. Πώς οργανώνει τις δυνάμεις του μέσα στον κοινωνικό χώρο, έτσι ώστε να απαντήσει σε όλη αυτή την επίθεση. Στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, νομίζω ότι αν καταφέρουμε και αποφύγουμε την περαιτέρω ελαστικοποίηση και γίνουν και τρία βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, δεν λέω ότι θα είναι για να πανηγυρίσει, αλλά σίγουρα θα είναι μια μεγάλη ανάσα για πάρα πολύ κόσμο. Θα σε πάω τώρα σε ένα πολύ έτσι, μείζον θέμα, αν θες, ανεργία στους νέους. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Οι τελευταίες μετρήσεις μιλάνε για εξωφρενικά νούμερα. 300.000 άνθρωποι, νομίζω, ή και περισσότεροι, έχουν φύγει από τη χώρα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον αλλού. Οι νέοι άνθρωποι εδώ είτε δουλεύουν υπό συνθήκες γαλέρας, είτε δεν δουλεύουν καθόλου. Πού τελειώνει αυτό και πώς τελειώνει υπό το ασφικτικό πλαίσιο των μνημονίων? Ωραία. Νομίζω ότι στην κουβέντα για την ανεργία, αν μιλάγαμε με τίτλους, με έναν τρόπο θα έβαζα δύο τίτλους. Ο ένας τίτλος είναι το δικαίωμα στην εργασία, ο δεύτερος τίτλος όμως είναι το εργασία με δικαιώματα. Γιατί έχεις άπειρο κόσμο ο οποίος μπορεί να εργάζεται και να εργάζεται με τετράωρα ή να εργάζεται κανονικά και να παίρνει τρία εκατοστάρια, γιατί ξέρουμε ότι όταν ο νόμος μισθός είναι στα 4 εκατοστάρια, η ταρίφα στην αγορά μπορεί να είναι και στα 2 εκατοστάρια κτλ. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο σχεδιάζεται άμεσα με την διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, να αρχίσει να ξαναστείνεται ένα πλαίσιο το οποίο θα δώσει και δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο να συμμετέχει και να αλλάζει κατάσταση, είναι δεύτερο κομμάτι το τι μπορεί να γίνει με την ανεργία. Γίνονται κάποια μικρά βήματα, σημαντικά αλλά μικρά βήματα, στο πώς επανασχεδιάζονται κάποια προγράμματα που ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα προγράμματα κατάρτισης. Δεν σχεδιάζονται ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα θέλαμε, γιατί είναι και με έναν τρόπο το ευρωπαϊκό πλαίσιο σου θέτει κάποια όρια ως προς τα ΚΕΚ κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως σχεδιάζουμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Ένα δεύτερο σημαντικό είναι ότι από το Υπουργείο Έρευνας και Παιδείας γίνεται μια προσπάθεια στο κομμάτι των νέων επιστημόνων για να κρατηθούν. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς με τον εαυτό μας, νομίζω ότι το κομμάτι της ανεργίας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μια σειρά από ζητήματα. Δηλαδή, ακόμα και για το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα, δεν μπορεί να κρατηθεί βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα με 20 και 30% ποσοστά ανεργίας. Και επίσης δεν μπορούμε να περιμένουμε την παραδοσιακή ανάπτυξη, ότι ακόμα και με 3% ανάπτυξη, για να απορροφηθούν αυτά τα επίπεδα ανεργίας, θα χρειαστείς 10 χρόνια. Αυτό, αν το αφήσεις έτσι, σημαίνει ότι χάνεις μια ολόκληρη γενιά. Άρα πιστεύω ότι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνει στο πλαίσιο στρατηγικής, ότι ολοκληρώνει τη δεύτερη αξιολόγηση και αρχίζουμε και περιορίζουμε σιγά σιγά την Επιτροπή Ανταθμισμών, είναι να ξανασχεδιαστεί ένα πρόγραμμα το οποίο με μεθοδολογία σοκ θα δημιουργήσει πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, όχι απαραίτητα στο δημόσιο, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά μόνο με μια μεθοδολογία σοκ αυτή τη στιγμή θα μπορέσεις, όπως ήταν στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ο στόχος για 300.000 θέσεις εργασίας. Αν δεν μπορέσουμε να επαναφέρουμε ξανά ένα τέτοιο σχεδιασμό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο κομμάτι της ανεργίας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά και στη διαπραγμάτευση και στα εργασιακά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νάσο. Ευχαριστούμε. Επανερχόμαστε σε λίγο με ζωντανό πρόγραμμα. Νομίζω ο επόμενος συνομιλητής μας, ο κύριος Κοτσακάς, επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόμαστε σε λίγο. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Έλα, έλα. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη.
Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Να είμαστε πάλι εδώ από τις εγκαταστάσεις του Ταϊκβοντό που πραγματοποιείται το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά μας το μέλος της πολιτικής γραμματείας, κύριος Αντώνης Κοτσακάς, για να μιλήσουμε λίγο για το τι να περιμένουμε από αυτό το συνέδριο. Κύριε Κοτσακά. Στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε συνηθίσει. Λίγο πιο δυνατά, ναι, σας παρακαλώ. Λέω, στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει τα συνέδρια να εξαντλούνται σε καταγραφές υποτιθέμενων συσχετισμών, σε ρόλους προσώπων, αγωνίες για ρόλους και σε παραπολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναδειχθεί ένα μεγάλο διακύβευμα. Το διακύβευμα αυτό δεν είναι άλλο από την ανάγκη να συνειδητοποιήσει η σύνολη αριστερά ότι δεν είναι μόνο το καπιταλιστικό σύστημα και η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση που έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδα, αλλά και η αριστερά στο σύνολό της και σε όποια έκφρασή της, στο ιδεολογικό πεδίο, βρίσκεται σε μια αμηχανία. Μια αμηχανία γιατί δεν έχει να καταθέσει συγκεκριμένη αλτερνατίβα, που λέμε εναλλακτική πρόταση, ικανή να απαντήσει στα πολυσύνθετα προβλήματα των κοινωνιών του σήμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι δύο τελευταίοι αιώνες ήταν αιώνες έντασης εργασίας. Mm-hmm. Υπήρχε το σύστημα παραγωγής του Ford, το φορντικό που λέμε, και τώρα μπαίνει στο σύστημα παραγωγής η ρομποτική. Mm-hmm. Έχουν ήδη εφαρμόζονται πλέον οι εκτυπωτές τριών διαστάσεων, που ένα πάτημα ενός κουμπούγιου τυπώνει σε ένα αυτοκίνητο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από την περίοδο έντασης εργασίας μπαίνουμε στην περίοδο έντασης γνώσης. Υπάρχει μεγάλη ιστορία γύρω από το πρεκαριάτο. Εάν το πρεκαριάτο είναι το νέο επαναστατικό υποκείμενο και αν θα υποκαταστήσει το προλεταριάτο. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά νομίζω ότι σε ένα τέτοιο συνέδριο είναι καιρός και πρέπει να μιλήσουμε και για τέτοια θέματα. Πρέπει να μιλήσουμε για τη στρατηγική της σύγχρονης αριστεράς. Πρέπει να δούμε πώς τα ιστορικά ρεύματα της αριστεράς, είτε είναι η δεύτερη διεθνής, είτε είναι η τρίτη, είτε είναι οι τροτσκιστές, είτε είναι το ρεύμα του ευρωκομμουνισμού, αν θέλετε το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, είναι οι νεομαρξιστές, οι δικαιωματικοί και οι ελευθεριακοί. Όλα αυτά υπάρχουν και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μπορούμε λοιπόν αντί να κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής, άραγε ποιο ρεύμα πριν έναν αιώνα είχε δίκιο και ποιο δεν είχε, να συνθέσουμε σήμερα τα ιστορικά ρεύματα της αριστεράς και την εμπειρία τους, να διαμορφώσουμε μια νέα ευρωπαϊκή αριστερά συνολικά και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει και την λοκομοτίβα που θα σύρει μια σύγχρονη νέα ευρωπαϊκή αριστερά. Αγαπητέ Αντώνη, αν μου επιτρέπεις τον ενικό, επειδή τρία χρόνια πριν ξανακάναμε μια συζήτηση εδώ στο πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που με τη δική σου βοήθεια και πολλών άλλων συντρόφων έστησαν αυτή την καινούργια, ας την πούμε, πολιτική προσπάθεια που οδήγησε και σε μια πρωτόγνωρη κυβερνητική εμπειρία. Υπάρχει όμως και μια διάχυτη ερώτηση στους φίλους μας, στους πολίτες, σε όσους αγωνίστηκαν για να έρθει η κυβέρνηση της αριστεράς. Μήπως άλλαξαν πολλά ή αρκετά για να μην αλλάξει τίποτα στη χώρα μας? Ο πολιτικός χρόνος πράγματι ήταν πάρα πολύ πυκνός και ενώ φαίνεται ότι άλλαξαν πολλά, σίγουρα οι δομές, η παραγωγική διαδικασία είναι ακόμα καπιταλιστικές και η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να δράσει στα πλαίσια ενός μνημονίου. Η άλλη επιλογή, γιατί πάντα υπάρχει και άλλη επιλογή, θα ήταν μια ηρωική έξοδος. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο Πρωθυπουργός να αεριοποιηθούν για ένα διάστημα, αλλά δυστυχώς ζούμε στην περίοδο που εξουσίες που ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια συνολικά μεταφέρονται πλέον σε υπερεθνικούς οργανισμούς. Δηλαδή
βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια αποδυνάμωσης των εθνικών κρατών και ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια γεωστρατηγικών αναδιαμορφώσεων. Δείτε τι γίνεται με την TTIP, την TISA, τη SETA. Προσπαθούν δηλαδή η Δύση, μια παγκόσμια οικονομική ελίτ, προσπαθεί να κάνει στρατηγικού χαρακτήρα περικύκλωση στους BRICS, στις ανερχόμενες νέες οικονομίες. Παίζονται λοιπόν τόσο μεγάλα και τέτοια ζητήματα που σαφώς και ο πολίτης δικαίως έχει αυτή την αίσθηση που έβαλες. Συμφωνώ μαζί σου και έχει και δίκιο. Όμως το στελεχειακό δυναμικό ενός πολιτικού φορέα που μάλιστα ασκεί κυβερνητικές ευθύνες είναι υποχρεωμένο να δει και πιο μακριά, να δει και πέρα από τον ορίζοντα για να καταλάβει τι γίνεται στον κόσμο και να προσδιορίσει τη στάση του. Η χώρα μας δυστυχώς είναι ένα μικρό μέγεθος. Το 2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορά μας και να καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε, το εγχείρημα το έκανε και ο Χότζα πριν από καμία 50 χρόνια και είδαμε ποια ήταν η κατάληξη. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα πια το μικρό εθνικό κράτος από μόνο του να ευδοκιμήσει. Κύριε Κοτσακά, μία ερώτηση όμως. Καταλαβαίνω την ανάγκη πιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και ούτω καθεξής. Ωστόσο, υπό το ασφικτικό πλαίσιο του μαρτυρίου της σταγόνας, της συνεχούς διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης, πόσο και βέβαια της προοπτικής ή του κινδύνου, αν θέλετε, ενός ξαφνικού θανάτου ανά πάσα στιγμή, πού υπάρχει χώρος για να κάνεις μακρόπνοο σχεδιασμό? Το ερώτημα σας έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε αν μπορώ να μπω σε αυτό το πεδίο. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον έχουν αυτά για τους τηλεθεατές, για τους χρήστες του διαδικτύου. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη χώρα μας, σήμερα υπάρχει ένα διακύβευμα. Υπάρχει ένα διακύβευμα που πρέπει να το αναδείξουμε και εμείς δεν μπορέσαμε να το αναδείξουμε και το λέω αυτοκριτικά. Με τούτα και με εκείνα, οι επιλογές που έχει και απευθύνομαι σε εκείνους τους ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και που σήμερα δικαίως λέω διαμαρτύρονται. Έχουν μία επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι νεοφιλελεύθερη συντηρητική παλινόρθωση υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη και όλοι αντιλαμβανόμαστε. Η άλλη επιλογή, έχουμε 20 μήνες περίπου κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε δείγματα γραφής και προθέσεων αυτής της διακυβέρνησης. Δυστυχώς το διακύβευμα σήμερα είναι η επιλογή ανάμεσα στην νεοφιλελεύθερη παλινόρθωση και στη συνέχιση μιας πορείας που ναι είχε αδυναμίες, που ναι είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, που όμως έχουμε δείγματα γραφής. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το εκφράσω. Ένα θέμα που γνωρίζεις καλά και από την εμπειρία σου τη διαχρονική, αλλά πιστεύω ότι τώρα είναι και πιο δικτυωμένη αυτή την πρωτόγνωρη, ας την πούμε έτσι, προσπάθεια της δημοκρατικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. 3 χρόνια μετά το πρώτο συνέδριο, αυτό το κόμμα μπόρεσε να γίνει πιο ισχυρό, πιο ανοιχτό, πιο δικτυωμένο? Μήπως μετά τις εκλογές παρουσιάζονται νέα προβλήματα, μια και έχουμε την κυβερνητική εμπειρία, επειδή είσαι και στέλεχος στην πολιτική γραμματεία, που είχε αυτό το βαρύ καθήκον συντονισμού με την κυβέρνηση, απλώματος της πολιτικής προσπάθειας, ποια είναι τα δικά σου συμπεράσματα? Νομίζω ότι η απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην κοινωνία, μέσα στους απλούς ανθρώπους, στους εργαζόμενους, είναι ισχυρή. Η απήχηση αυτή όμως του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά στρώματα, στην κοινωνική του αντιστοίχηση, δεν έχει σε καμία περίπτωση οργανωτική αντιστοίχηση. Και είναι προφανές ότι ένα κόμμα, ιδιαίτερα σε κυβερνητική περίοδο, πρέπει να έχει αρμούς σύνδεσης με κάθε έκφραση του μαζικού κινήματος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Δηλαδή δεν έχουμε ισχυρά ερίσματα στην αυτοδιοίκηση, στους εργατοϋπαλληλικούς χώρους, σε κάθε μαζικό φορέα. Αυτό είναι ένα βασικό μειονέκτημα, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Κοιτάξτε, εγώ έχω ζήσει και άλλες φορές περίοδο που το κόμμα στο οποίο ήμουν στέλεχος ήταν στην κυβέρνηση. Και ξέρω ότι η κυβερνητική περίοδος γεννά και αναπαράγει προβλήματα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρισκόταν υπό το καπέλο των μνημονίων, θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά κληρονομήσαμε μια πραγματικότητα και είχαμε το δίλημα
ηρωική έξοδος ή συνέχιση μιας πορείας. Τώρα, ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα ακόμα είναι αναντήρητο, αυταπόδεικτο, αλλά και αυτοί που μας ακούνε ας κατανοήσουν ότι εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα ακόμα. Ας έρθουν και ας πυκνώσουν τις τάξεις του κόμματος, ας έρθουν και να μας ασκήσουν κριτική, να μας κάνουν προτάσεις, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, για να βελτιωθούμε κι εμείς. Χρειαζόμαστε δηλαδή τη δική τους συμμετοχή και τη δική τους αυτενέργεια. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, νομίζω, για να μην σας κουράσουμε κι άλλο. Ποιες είναι οι δικλείδες, πέρα από τη συμμετοχή του κόσμου, η οποία είναι απαραίτητη, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας εκείνες, οι οποίες και από την προηγούμενη εμπειρία σας και σε άλλους χώρους θα εξασφαλίσουν α, την εύρυθμη και β, την διαφανή λειτουργία. Το να παραμείνει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το οποίο με όποιες μεταβολές ξεκίνησε να είναι. Ξέρετε, βάζετε το γενεσιουργό ερώτημα. Να το βάλω εγώ διαφορετικά και με συγχωρείτε για το λογοπαίγνιο που θα κάνω. Μπορεί, δικαιούται, πρέπει ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να διεκδικήσει να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες? Σε αυτό το ερώτημα απαντήσαμε πριν από το 12 ότι ναι, μπορεί και πρέπει. Το επιδιώξαμε και το επιτύχαμε. Το δεύτερο ερώτημα που ανακύπτει είναι, μπορεί ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να ασκεί διακυβέρνηση επί Μακρόν χωρίς να χάσει τα ριζοσπαστικά του χαρακτηριστικά? Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εγώ δεν επαφίεμαι ποτέ σε φωτισμένες ηγεσίες και πρωτοπορίες, όποιες και αν είναι αυτές. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η μόνη απάντηση είναι νέες μορφές δημοκρατικής συμμετοχικής οργάνωσης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λίγο πιο δυνατά θα μας το πείτε το παράδειγμα. Είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν τέτοια θέματα. Ζητάμε την κατανόησή σας. Υπάρχει ένα κρατήδιο, ένα ομοσπονδιακό κρατήδιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, Κερμπάλα, νομίζω λέγεται κάπως έτσι, στην Ινδία. Η Ινδία είναι μια δεξιά καπιταλιστική χώρα. Αλλά αυτό το κρατήδιο έχει κομμουνιστική κυβέρνηση εδώ και καμία εικοσαετία. Πληθυσμιακά και σαν έκταση είναι πολύ πιο μεγάλο από τη χώρα μας. Γιατί έχει άραγε αριστερή κυβέρνηση? Γιατί κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι εκεί πέρα ενεργοποίησαν το λαό και συμμετέχει. Συμμετέχει καθημερινά και διαρκώς σε λαϊκές επιτροπές βάσης. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το κάνετε εδώ. Γιατί εδώ οι καπιταλιστικές συνθήκες, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι γεωστρατηγικές ισορροπίες ή ανισορροπίες της περιοχής λειτουργούν περιοριστικά. Μάλιστα. Θα βγάλουμε λοιπόν ένα συμπέρασμα και με τη λήξη των εργασιών για να δούμε τη συνέχεια της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ με τη δική σας συμβολή και όλων των συνέδρων. Ευχαριστούμε τον Αντώνη τον Κοτσακά που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Μισό να σταματήσει να ορίεται. Βάλ το άλλο. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας με εξαιρετικούς προσκεκλημένους από τους συνέδρους και εν προκειμένου
με τον σύντροφο τον Μπαλτά που είναι και σύνεδρος και υπουργός και βέβαια σε ένα κρίσιμο τομέα από τους πιο καθοριστικούς για την ταυτότητα της αριστεράς υπουργέ μας στον τομέα του πολιτισμού. Και μια και η σημερινή μέρα μας έφερε μια δυσάρεστη είδηση, παρότι πλήρης ημερών χάσαμε τον μεγάλο δημιουργό και νομπελίστα Ντάριο Φο, θα ήθελα με την εμπειρία σου αλλά και με την καθηγητική σου διαδρομή να μας πεις δύο κουβέντες και για τον Ντάριο Φο αλλά και για τον πολιτισμό που αφήνει πίσω ο ίδιος και γενικά η δικιά μας η προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν λίγο σοκ, το έμαθα το πρωί εν μέσω μια συνέντευξη τύπου και είναι κάτι σαν προσωπική απώλεια. Ο Ντάριο Φο ήταν ένας δημιουργός από τους πιο έτσι, πώς να το πω, πρωτότυπους, δημιουργικούς, ανατρεπτικούς, από τους ανθρώπους που μετέφεραν ζωή προς πάσα κατεύθυνση. Και άρα ένας άνθρωπος που μεταφέρει ζωή προς πάσα κατεύθυνση, το να μαθαίνεις ότι πεθαίνει, έστω πλήρες ημερών, είναι ένα θέμα το οποίο κάτι σου κάνει. Τον ευχαριστούμε έστω και τώρα για τη συνδρομή του, τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, όλα αυτά τα χρόνια που και με το έργο του και με τη δημόσιο λόγο του βοηθούσε τις αξίες που προσπαθούμε να υπηρετήσουμε. Να πάρω εγώ το λόγο. Θα σας πάω σε πιο κομματικά πράγματα τώρα. Και η Μίνα και εγώ προερχόμαστε από μία γενιά που αποτελούσατε την βασική ιδεολογική καθοδήγηση στην ριζοσπαστική αριστερά, στο δικό μας χώρο. Θεωρείτε ότι το πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και τι να ελπίζουμε για την επόμενη μέρα του συνεδρίου, την επαύριο, από Δευτέρα? Η ερώτηση φαίνεται εύκολη αν απαντήσεις, ας πούμε, τα καθιερωμένα, αλλά νομίζω είναι μια ερώτηση που έχει πολύ βάθος. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει από πολλά χρόνια πίσω και οικοδομεί σιγά σιγά μια ταυτότητα που έχει διακριτά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα το πώς περνάνε αυτές οι ιδέες, αυτές οι αξίες, αυτές οι πρακτικές από γενιά σε γενιά είναι ανοιχτό το ερώτημα. Και εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει, πιστεύω, όσο καλά θα έπρεπε, στη διαδικασία της διαδοχής αυτών των γενιών. Προσπαθούμε να κάνουμε βήματα, αλλά δεν θα έλεγα ότι, ας το πούμε, οφείλουμε να είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι ως προς αυτό. Μίνα, ο λόγος, σε σένα. Μιλήσατε για τη διαδοχή στις γενιές και εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει σήμερα ελπίδα στη νέα γενιά και στους νέους ανθρώπους? Στη δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε, η ελπίδα είναι βασικό ζητούμενο συστατικό της ζωής μας τελικά. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή τα πολύ σκληρά υλικά θέματα που απασχολούν και τους νέους και όλη την κοινωνία, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ελπίδας κάτι μπορούμε να προσφέρουμε. Ελπίδα εμπροκειμένως σημαίνει κάτι που είναι συναρτημένο με τους αγώνες τους δικούς μας και κάτι που είναι συναρτημένο με την αντιστροφή κάποιου πράγματος που χαρακτηρίζει την αριστερά και ολόκληρη την κοινωνία, που είναι η διαδικασία της ανάθεσης. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένουμε κανείς από την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα, δεν πρέπει απλώς να εκφράζουμε αιτήματα ή παράπονα ή κριτικές, που νόμιμα κι αυτά, αλλά να προσπαθούμε την πραγματική μας δουλειά να οικοδομούμε προϋποθέσεις μόνοι μας. Και στο βαθμό που τις οικοδομούμε μόνοι μας στον χώρο της δουλειάς μας ο καθένας, πιέζουμε επί της ουσίας πολύ περισσότερο και πολύ πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέτε απαιτεί μια αλλαγή νοοτροπίας. Απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας τόσο στα κάτω, σε επίπεδο πολιτών, αλλά και σε επίπεδο ηγεσίας πολιτικών. Πόσο εύκολο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να βυθιστεί σε αυτή την λούμπα, σε εισαγωγικά, του να κυβερνήσει και να ασκήσει την όποια εξουσία του με τον τρόπο που το έκαναν οι προηγούμενοι? Και αν το κάνει αυτό, δεν θα είναι καταστροφικό? Συμφωνώ απολύτως. Και νομίζω ένα από τα βασικά ερωτήματα, διακυβεύματα έτσι με την επίσημη λέξη του συνεδρίου, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ένα κόμμα, το οποίο όταν λέμε πάλι την στερεότυπη σχεδόν φράση να γιωθεί στην κοινωνία, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό είναι ότι η οργάνωση του κόμματος στον χώρο δουλειάς ή στον χώρο της κατοικίας ή στο γειτονιά
δεν κοιτάει προς την κυβέρνηση πρώτα απ' όλα. Κοιτάει προς τη γειτονιά, κοιτάει προς τον κόσμο γύρω του, κοιτάει σε αυτούς που δεν είναι ενταγμένοι στο Α ή στο Β κόμμα ή παράταξη, αλλά στον πλατή κόσμο που αφορά το πρόβλημα. Αν καταφέρει η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο ευθύνης της να αναδείξει το πραγματικό πρόβλημα και να οργανώσει τον κόσμο ανεξαρτήτως κομματικών στενών εντάξεων σε σχέση με αυτό το πρόβλημα, τότε σπρώχνει και την κυβέρνηση και όλη την κοινωνία προς τα μπρος. Ήθελα να ρωτήσω, ένα από τα βασικά διακυβεύματα τα προηγούμενα χρόνια για το ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα τα συνέδρια ήταν το πώς αποκτάς, το πώς κατακτάς αυτή τη δυνατότητα να είσαι εξωστρεφής. Αυτό που είπατε κι εσείς, να έχεις τα μάτια ανοιχτά προς τη γειτονιά. Παρ' όλα αυτά, μια συχνή κριτική που γίνεται και προσυνεδριακά, αλλά και γενικώς από τον οργανωμένο κόσμο του κόμματος, είναι ότι αυτή την εξωστρέφεια δεν έχουμε καταφέρει να την πετύχουμε. Τι είναι αυτό, κατά τη γνώμη σας, που τα προηγούμενα χρόνια μας στέρισε αυτή τη δυνατότητα και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ποιο θα ήταν το κλειδί σε πολλά εισαγωγικά, για να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα εξωστρεφές και μαζικό κόμμα? Είναι μια συνήθεια, ας το πούμε έτσι, πιστεύω, βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία, συναρτημένη με τις δομές, τις κρατικές και τις άλλες, ο καθένας να είναι λίγο πολύ στο χώρο του και να περιμένει από κάποια αρχή να του λύσει το πρόβλημα και οι διεκδικήσεις του να είναι πάντοτε σε σχέση με αυτή την αρχή στενά. Δεν έχουμε μάθει ως κοινωνία να απλωνόμαστε στα προβλήματα και να τα διεκδικούμε με τον τρόπο που σε άλλες κοινωνίες το κάνουν. Εμείς είμαστε, θα το έλεγα έτσι, με κάποια έννοια, υπερπολιτικοποιημένη κοινωνία. Δηλαδή πάει όλο μέσα από το κόμμα, μέσα από τις παρατάξεις που φτιάχνουν τα κόμματα, μέσα από εκλογές στα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις εθνικές εκλογές. Και δεν υπάρχει εκείνο το άνοιγμα ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα και να λύσεις προβλήματα χωρίς να περνάς υποχρεωτικά από ένα κομματικό διάβλο. Σαν ελληνική κοινωνία να είναι οργανωμένη σε φέτες, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αυτές οι φέτες να κλονίζονται όπως τώρα, αλλά παρόλα αυτά να έχουμε τη συνήθεια όλοι να ξαναεντασσόμαστε στις φέτες αυτές. Πρέπει αυτό να σπάσει και αυτή είναι η εξωστρέφεια. Τελευταία ερώτηση. Είναι κρίμα να που σας έχουμε εδώ, να μην αναφερθούμε και λίγο στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Είναι γενικό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ βασική ερώτηση για την περίοδο που διανύουμε. Σε περιόδους κρίσης υπάρχει, αντιλαμβάνεται ο κόσμος τον πολιτισμό ως διέξοδο, και αν ναι, σε ποιο βαθμό, και τι μπορεί να κάνει η πολιτεία ώστε ο πολιτισμός να πάρει το ρόλο που του πρέπει? Είναι κέρια ερώτηση, γιατί η εικόνα που έχω είναι πιο σκληρά προς την κατεύθυνση που λες. Δηλαδή, είναι σαν αυτή την εποχή, την περίοδο της κρίσης, η Ελλάδα να ζει ταυτόχρονα μιας μορφής πολιτισμική αναγέννηση. Μικρές ομάδες παντού, άνθρωποι ασχολούνται με τέχνη, γεμίζεται επίδαυρος, γεμίζουν όλα. Ο κόσμος θέλει να πάει, να ακούσει, να δει, να μετάσχει. Και αυτό είναι συναρτημένο με την ελπίδα που λέγαμε προηγουμένως. Σαν η τέχνη σήμερα να δίνει αυτή την ανάσα, αυτή την ελπίδα ότι κάτι μπορούμε να πετύχουμε. Η δυσκολία σε αυτό είναι ότι θεσμικά, και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι οργανωμένο καθόλου με αυτό το μέλημα. Σε ό,τι αφορά το σύγχρονο πολιτισμό, το Υπουργείο είναι οργανωμένο σε σχέση με τους εποπτευόμενες φορείς, που είναι μεγάλη φορείς, η Λυρική, το Εθνικό κτλ. Και δεν υπάρχουν μέσα να βοηθηθούν αυτές οι προσπάθειες. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, βρίσκοντας χώρους και παραχωρώντας τους, κάνοντας μικρές κινήσεις, γιατί προφανώς λεφτά δεν υπάρχουν, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει αναγνώριση ότι αυτή η δουλειά τη θεωρούμε σημαντική, ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να την κάνουν, να βρουν τρόπους, ψάχνουμε, να εκφραστούν, να αναγνωριστούν στην τηλεόραση, σε μια ειδική εκπομπή κτλ. Με τα στούντιά της ενδεχομένως και αυτά, ώστε όλη αυτή η κίνηση να αρχίσει να δείχνει τι πραγματικά είναι. Ας ελπίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Επανερχόμαστε με πλήρες πρόγραμμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.